συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Ο Μάριος Ολόλος, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο φωτορεπόρτερ, τον έχουμε σε ζωντανή σύνδεση. Μάρια, καλημέρα. Είναι με την Ελευθερία της Σπυράκη. Καλημέρα, Μάρια. Καλημέρα. Τι έγινε χθες? Θα μιλήσω για ένα περιστατικό, γιατί για άλλη μια φορά εμείς αυτό το ρεπόρτερ το πληρώνουμε με αίμα αυτό το πράγμα. Ναι. Καλά, ακούω τη φωνή μου να ξανάρχεται, αλλά δεν πειράζει, θα το συνηθίσω. Είναι αυτή η επιστροφή, μην δίνει σημασία. Δεν πειράζει, ναι. Θα μιλήσω για τον Κώστα τον Ταντάμι. Ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο με ανοιγμένο κεφάλι. Ο Κώστας κάποια στιγμή εκεί που φωτογράφιζε αυτά τα ντου που κάνανε στα σκαλοπάτια της Βουλής μπροστά στον άγνωστο, πήγαινε έλα, ξωμένη μόνος του. Άλλοι συνάδελφοι ήταν γύρω στα 10-20 μέτρα πιο μακριά. Τον πλησιάζει ένας κύριος, εισαγωγικά, και του λέει: φέρ' τις μηχανές. Τώρα μην φωνάξω και τους άλλους. Του λέει: σε παρακαλώ, είμαι επαγγελματίας, θέλω να φύγω. Τον πλευρίζουν άλλοι δύο και αρχίζουν και τον τραβάνε. Τον τραβάνε τη φωτογραφική μηχανή. Προσπαθεί να φύγει και αρχίζει και πνίγεται. Από το λουρί της μηχανής αρχίζει και πνίγεται. Σκύβει, του τη δίνει. Και θεωρεί ότι τελείωσε. Του έδωσε φωτογραφική μηχανή. Του έδωσε φωτογραφική μηχανή, προφανώς τον έκλεψε. Εντάξει. Και θα γλιτώσει. Και ξεκινάει και φεύγει. Έρχονται και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι με το που το βλέπουν και του λένε: παιδιά, είμαστε επαγγελματίες, τι κάνετε? Και ακούγεται ένα ομαδικό ντου, είναι φωτορεπόρτερ. Και ξεκινάνε και τρέχουνε. Πέντε συνάδελφοι αρχίζουν και τρέχουνε. Τρέχει και ο Κώστας. Τον προλαβαίνουν στην Αμαλίας και πέφτει. Με το που πέφτει, τρώει κλωτσιές, τρώει ροπαλιές, φόραγε κράνος μάσκα, το κράνος μάσκα φεύγει από το κεφάλι του. Ο Κώστας έχει κοτσίδα και μούση. Αυτά που άκουγε, όπως τον κλωτσάγανε στο κεφάλι και το χτυπάγανε με ροπάλο, είναι αναρχοάπλητε, αναρχοκουμούνι, θα πεθάνεις τώρα. Αυτά άκουγε. Άρα εγώ δεν λέω ποιο χώρο πολιτικό ήτανε, εγώ λέω ότι μου μεταφέρει ο συνάδελφος. Αναρχοκουμούνι, αναρχοάπλητε, θα πεθάνεις. Και το χτυπάγανε με ρόπαλα στο κεφάλι. Εκ του αποτελέσματος ο Κώστας πήγε χθες στο νοσοκομείο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο μέσα στα αίματα. Ένας άλλος συνάδελφος που πήγε να τον γλιτώσει, τον έχουν μακερώσει το χέρι. Αυτή ήταν η κατάσταση χθεσινή. Ιορδάνη και Γιάννη, καλημέρα και από μένα. Να προσθέσω ακόμη κάτι σε σχέση με όλο αυτό που είπε ο κύριος Λόλιος. Ότι υπάρχει μια πληροφορία που έχει προκαλέσει αίσθηση και αυτή λέει ότι αρκετοί από τους κουκουλοφόρους που κατέβηκαν χθες στο κέντρο της Αθήνας για το συλλαλητήριο είχαν μαζί τους και φωτογραφίες των δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ. Κύριε Λόλο, εσείς τι είπατε σε αυτή την πληροφορία? Αυτή την πληροφορία την έχει μεταφέρει συνάδελφος που τους είδε. Και είναι έμπιστος συνάδελφος, χρόνια στον δρόμο, ξέροντας το τι μεταφέρει. Οι συνάδελφοι χθες δεν δαρθήκανε γιατί τους αναγνωρίσανε ποιοι ήταν. Σε ένα α4 μικρές φωτογραφίες και λέγανε ποιοι είναι φωτορεπόρτερ. Οι συνάδελφοι χθεσινοί δαρθήκανε γιατί ήταν φωτορεπόρτερ. Δεν τους αναγνωρίσανε γιατί φοράγανε κράνος μάσκα. Δαρθήκανε γιατί ήταν φωτορεπόρτερ. Απλά όταν είδαν ότι ο Κώστας, αφού έφυγε το κράνος μάσκα, είχε κοτσίδα και μουση, θεωρούσαν ότι ήταν αναρχοάπλητος και το δέρναν ακόμα χειρότερα, βρίζοντάς τον σαν αναρχοάπλητο και σαν αναρχικό και ότι θα πεθάνει εκείνη τη στιγμή. Οι συνάδελφοι λοιπόν χθες δαρθήκανε σαν φωτορεπόρτερ και όχι ονομαστικά, επειδή είναι ο Μάριος ο Λόλος που με ξέρουν. Πολλοί κόσμος λέει. Αυτό πάντως το ότι αναρχοάπλητα θα πεθάνει σαν αρχοκουμούνι. Σωστό. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος που μας βλέπει καταλαβαίνει σε ποια οικογένεια ανήκουν κόσμος... αυτοί. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα για την Ελευθερία. Πολλοί κόσμος λέει, μα γιατί στοχοποιούν τους φωτορεπόρτερ? Γιατί όλοι αυτοί που κατεβαίνουν γνωστοί άγνωστοι δεν θέλουν να βγαίνουν φωτογραφία, δεν θέλουν μετά να δούνε ποιοι ήταν εκεί πέρα, να αποτυπωθούν τα πρόσωπά τους ή, εν πάση περιπτώσει, εξού αυτά που φοράνε. Εξού και οι κουκούλες από ένα σημείο και μετά. Αλλά στοχεύουν στους φωτορεπόρτερ και στους δημοσιογράφους, γιατί με τα κινητά, με τα βίντεο κτλ. Δεν θέλουν να αποτυπώνονται ότι ήταν εκεί πέρα. Βέβαια, χθες, αν μου επιτρέπετε, είχαμε την αποτύπωση κάποιων προσώπων. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει.